Λοιπόν, ποιοι επώνυμοι, ποιοι διάσημοι Έλληνες, οι οποίοι είχαν τα φράγκα, είχαν τη χλειδί, τώρα τους τα παίρνουν όλα. Βαγγέλης Καράλης κοντά μας για να μας πει το ρεπορτάζ και να μας πει ποιοι επώνυμοι, ποιοι διάσημοι μάλλον, πιο σωστά, Έλληνες χάνουν τις περιουσίες τους, γιατί έχουμε σωσφυρί βίλες, αυτοκίνητα και ακίνητα να βγαίνουν στους πληστηριασμούς. Για πες μας. Καλησπέρα καταρχάς και χρόνια πολλά να πούμε κιόλας. Βεβαίως. Μεγάλη μέρα σήμερα. Λοιπόν, φαίνεται ότι η κρίση τελικά χτυπάει όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο και αυτοί που κάποτε έτσι γνωρίζαμε ότι έχουν πολλά χρήματα, κάναν μια χλιδάτη ζωή, πλέον είναι σε δύσκολη μοίρα, δύσκολη κατάσταση, τηρουμένου φυσικά των πάμε αναλογιών. Πάμε να δούμε ποιοι, αυτό έχει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Να μάθει λίγο ποιοι έχουν χάσει τα κινητά τους, ποια σπίτια, ποιες βίλες έχουν βγει στο σφύρι. Και λέμε εδώ πέρα, ξεκινάμε με από τον Λάκη Καβαλά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, γνωστή περίπτωση. Είναι γνωστή η περίπτωση του επιχειρηματία, σχεδιαστή μόδας. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πριν από μερικές εβδομάδες, ένα διαμέρισμα που είχε περίπου στα 110 τετραγωνικά στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι συγκεκριμένα, ότι κατέληξε στην Εθνική Τράπεζα για 271.000 ευρώ. Αλλά χάθηκε και αυτό το κίνητο του κύριου Γαβαλά. Πολύ σωστά. Πάμε σε επόμενο. Επίσης, για τον Λάκη... Έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο Λάκης Γαβαλάς. Ναι. Όπου χάνει κι άλλο διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή. 151 τετραγωνικά μέτρα αυτή την φορά, με εσωτερική σκάλα, δωμάτια, πάρκινγκ κτλ. Όπου κατέληξε επίσης σε τράπεζα για 387.000 ευρώ. Μάλιστα. Πάμε να δούμε επόμενο πρόσωπο. Να συνεχίσουμε με τον κύριο Σταύρο Ψυχάρη. Ο κύριος Ψυχάρης. Έτσι ακριβώς, ο γνωστός εκδότης. Όπου είναι, εδώ πέρα έχουμε μια περίπτωση ιδιαίτερη. Καθώς η βίλα που είχε στο Πόρτο Χέλι, έτσι μια βίλα φιλέτο όπως την χαρακτηρίζουν όλοι, βγήκε σε πληστηριασμό. Ναι. Και οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες που ήθελαν να την αγοράσουν δεν είναι ούτε ένας, ούτε δύο, αλλά πέντε. Και ενώ στην αρχή η συγκεκριμένη βίλα είχε εκτιμηθεί στα 4.700.000 ευρώ, κατέληξε να πουλιέται στα 11.750.000 ευρώ. Πρόκειται για εδώ πέρα για την συγκεκριμένη την πήρανε. Βίλα. Την πήρανε. Πουλήθηκε αυτό. Πουλήθηκε. 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 Κερδισμένος από αυτό και πάλι. Ποιος? Δεν ξέρουμε ποσό, φίλε, δεν ξέρουμε. Ναι, αλλά ξέρουμε πήρε το διπλό ποσό από τα 4, έφτασε τα 6. Ναι. 11. Από τα 4,700 ευρώ. 11 εκατομμύρια, δεν έχει να φάει ρε παιδιά. Φακί δεν έχει να φάει και ακούμε τα 11 εκατομμύρια και τρελαινόμαστε. Έτσι. Τρελαινόμαστε. Έτσι ακριβώς. Έδωσε παρακαλώ. Και να τελειώσουμε με την κυρία Αλκμίνη Αγούδη μου, έτσι τη γνωστή οικογένεια εφοπλιστών. Όπου εδώ είναι μια άλλη περίπτωση. Πρόκειται για πολυτελή αυτοκίνητα τη συγκεκριμένη κυρία, όπου βγήκε στον πληστηριασμό η Πόρσε τη. Ναι. Έτσι, Πόρσε Καρέρα συγκεκριμένα. Ναι. Πολύ πολυτελές και ωραίο αυτοκίνητο. Όπου το αυτοκίνητό της εκτιμήθηκε στα 15.000 ευρώ και η τιμή της πρώτης προσφοράς ανέρχεται στα 10.000 ευρώ. Και επίσης βγαίνει ένα ακόμη αυτοκίνητό της, λιγότερα χρήματα, που εκτιμάται στα 1.500 ευρώ. Εντάξει. Μπροστά σε αυτά που ακούσαμε πριν. Και όλα αυτά έχουν γίνει για εκατομμύρια που έχουν πάρει για αποδάνεια. Πολύ σωστά. Που μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση στη χώρα. Για να λέμε και το δίκιο. Δεν θα κλάψουμε κιόλας. Αναδιανομή του πλούτου είναι αυτό. Να κλάψουμε για τη μάνα που την πετάνε στο δρόμο επειδή δεν έχει να πληρώσει και είναι άνεργη και πήρε μια ρημοδοπιστωτική κάρτα που τη φορτώσανε για 3.000 να κλάψουμε. Γιατί δεν έχει η μάνα να ταΐσει το παιδάκι της γαλατάκι. Αλλά τώρα να ζούμε σε κλειδί και σε δισεκατομμύρια, δεν θα κλάψουμε για κανένα γαβαλά και καμία γαβαλού. Πάμε παρακαλώ πολύ. Πάμε λίγο σε εσένα τώρα. Πάμε στο Γιώργο Σολάρη.